Βλέπεις μωρά 2 χρονών, 4 χρονών, γυναίκες, μικρά παιδιά 14 χρονών. Δηλαδή βλέπεις ο κόσμο που πηγαίνουν μπροστά σου. Από πείνα, από αρρώσεις, με τυραννία. Δηλαδή είναι κάτι που σπάζει το καρδιά, που σου κάνει να κλαις και πολύ βαριά. Ο Ασράφ από την Αίγυπτο δεν κρύβει τη θλίψη του για τις εικόνες που πλέον βλέπει καθημερινά, με συμπατριώτες του να πνίγονται στα νερά της Μεσογείου, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα ή την Ιταλία. Ο πόλεμος και η φτώχεια είναι αυτά που οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους να ρισκάρουν τη ζωή τους στα χέρια των αδίσταχτων δουλεμπόρων. Και όλοι έτσι είναι. Πούλησανε σπίτια εκεί και χωράφια και ήρθαν εδώ. Γιατί έχει πρόβλημα εκεί. Αυτό ήρθαν εδώ. Ξένοι κόσμο έρχεται από άλλο χώρα. Γιατί ψάχνει να ζει εδώ, γιατί εκεί δεν έχει τι να κάνουν, έχει πόλεμο, να πεθάνουν, έχει μπόμπε ιστορία, γι' αυτό λόγο έρχονται εδώ. Γι' αυτό λόγο φοβώνουν εκεί να δεν έχουν ζωή, γι' αυτό. Η ροή μεταναστών έχει λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έχει τριπλασιαστεί το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 σε σχέση με πέρυσι ο αριθμός των μεταναστών που διασώθηκαν από τις λιμενικές αρχές. Δυστυχώς, φαίνεται ότι και τον επόμενο καιρό το κύμα αυτό θα συνεχιστεί, ίσως και θα ενταθεί, διότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει άκρη στις πολεμικές συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική, κυρίως στη Λιβύη και ειδικά στη Συρία. Η Ελλάδα δέχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των μεταναστών και προσφύγων που προέρχονται κυρίως από τη Συρία και η Ιταλία δέχεται ένα μεγαλύτερο μέρος αριθμητικά των μεταναστών και προσφύγων που προέρχονται κυρίως από τη Λιβύη. Στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο, δυστυχώς υπάρχουν εκατόμβες θυμάτων και εκεί δημιουργείται πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση, όπου η Μεσόγειος μετατρέπεται σε ένα υγρό τάφο. Την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθούν κοινωνικά προβλήματα στις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, που έχει πολλά μικρά νησιά, και η Ιταλία. Και βέβαια υπάρχει ανάγκη όχι μόνο για την περίθαλψη των μεταναστών, αλλά κυρίως για τη διαχείριση των ροών και τη διευθέτησή τους. Τι μπορεί να γίνει όμως για να ανακοπεί το ρεύμα των μεταναστών? Απαιτείται κυρίως προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπωσδήποτε με τη συνεργασία των ΗΠΑ που έχουν βάλει το χεράκι τους όλη αυτή την κατάσταση, να σταματήσουν οι πολεμικές σειράξεις στη Συρία και στη Λιβύη, είναι κυρίως οι δύο χώρες από τις οποίες προέρχονται τα κύματα των μεταναστών. Χρειάζεται οπωσδήποτε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Frontex για να αναγκαστεί η Τουρκία να υπακούσει στις συμφωνίες που έχει κάνει και να διαχειριστεί και η ίδια τις ροές των μεταναστών που έρχονται στο έδαφος της και να μην τις προωθεί προς την Ελλάδα, και επίσης να συνεργαστεί με την Ελλάδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω της Frontex στη διαχείριση των δουλεμπορικών κυκλωμάτων, διότι αυτή τη στιγμή τα κυκλώματα αυτά λειτουργούν ως διαφημιστές ευκαιριών ζωής προς τις χώρες της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου. Αδίστακτη μαφία χαρακτηρίζει τα κυκλώματα των δουλεμπόρων της χώρας του ο πρόεδρος των Αιγυπτίων των Χανίων. Και για να σταματήσουν αυτά πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει χέρι με τους Αιγύπτιους. Γιατί εκείνη η μεγάλη μαφία και μέσα στη μαφία αυτή υπάρχει στρατιώτες και η αστυνομία. Και δεν ξέρω γιατί δεν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ, σε αδιέξοδο καταλήγουν οι προθέσεις της κυβέρνησης να ενοικιαστούν κάποια ξενοδοχεία με κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη στέγαση μεταναστών, όπως πρότεινε ο Υπουργός Εσωτερικών στους Περιφερειάρχες σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα. Τα χρήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα περιφερειακά προγράμματα είναι ελάχιστα. Δεν μπορεί να γίνει μια διαχείριση τόσων ανθρωπίνων ψυχών μόνο από το πρόγραμμα το οποίο ανέφερε η κυρία Υπουργός. Άρα χρειάζονται περισσότεροι πόροι, χρειάζεται να διεκδικήσει η χώρα μας πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός των διαθροτικών ταμείων που υπάρχουν σήμερα και είναι ελάχιστοι, για να μπορέσουμε, αν έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα, να το διαχειριστούμε. Ο κύριος Αρναουτάκης σημείωσε τέλος ότι ειδικά στην Κρήτη, λόγω τουρισμού, είναι ανέφικτη η ενοικίαση ξενοδοχείων για την προσωρινή στέγαση μεταναστών.